Καλησπέρα φίλοι μου. 10 Δεκάτου, 17 σήμερα. Θα περιμένω όπως πάντα να μπείτε μέσα για να ξεκινήσουμε. Περιμένουμε λίγο να μπουν οι φίλοι μας, να συγχρονιστούμε για να ξεκινήσουμε και το απόψινό μας live. Okay. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα Νίκη. Σήμερα θα μιλήσουμε για πολλά θέματα, για τα επίκαιρα θέματα και επίσης για τα θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε εσείς. Αν κάποιος θέλει να γράψει για κάποιο συγκεκριμένο θέμα να μιλήσουμε, παρακαλώ, ελεύθερα, στον τοίχο, γράψτε ό,τι θέλετε για να ξεκινήσουμε να δίνουμε πληροφορίες σχετικά με το κάθε θέμα. Γεια σου Πάνο. Λοιπόν, ωραία. Περιμένουμε λίγο ακόμα να πιάσουμε καμιά τριανταριά άτομα να ξεκινήσουμε το live, φίλοι μου. Γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλάμε. Έχει ωραία μέρα σήμερα για όποιους κάθονται μέσα και δεν απολαμβάνουν αυτό το ωραίο το βράδυ. Θα μοιραστούμε μερικές πληροφορίες και μετά στην πορεία θα κοινοποιήσουμε, θα ακούσουν και οι υπόλοιποι. Θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο άνθρωπος που αφυπνίζει το νου του ξεκινάει και μεγαλώνει μέσα του ένα κοντράστ ανάμεσα στις δύο πολικότητες. Μεγαλώνει το θετικό και παράλληλα μεγαλώνει το αρνητικό. Θα λέγαμε χωράει παραπάνω μέσα του την ίδια ενέργεια χωρισμένη σε δύο πόλους. Και αν η ενέργεια μέσα του μεγαλώνει, τότε αυτομάτως η αντίθεση θα του είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό φίλοι μου βλέπετε και παρακολουθείτε ότι συνεχώς λέμε να μπορέσουμε να μπαίνουμε και στο κέντρο μας, σε εισαγωγικά στην καρδιά μας, για να μπορούμε εμείς να κοντρολάρουμε αυτό το κοντράστ. Στους ανθρώπους που τρώνε κάποια αφύπνιση, με την έννοια ότι μπορεί να έρθει ευνηδίως ορισμένα πράγματα στο διανοητικό τους και να αφυπνίσουν βιαίως, χωρίς να έχουν μπει στο κέντρο τους, το νου τους, καταλήγει πολύ βάρβαρο θα λέγαμε και πιεστικό να είναι γνώστες και να βιώνουν τόσο μεγάλη αντίθεση. Εάν δεν έχουμε μπει στο κέντρο μας φίλοι μου, όταν εμείς μιλάμε για την πολικότητα θα μας πειράζει. Κάθε φορά που εμείς θα μιλάμε από το μέρος μας, ακόμα και του φωτός να είναι, το σκοτάδι θα μας είναι τόσο ενοχλητικό που θα είναι σαν να βιώνουμε ένα συνεχόμενο πόλεμο. Άρα θέλω να καταλάβετε ότι για τον δικό μου εαυτό, στην αφύπνιση του δικού μου νου, η πολικότητα είναι τεράστια. Μπορώ και βλέπω το σκοτάδι πολύ πιο έντονα, όπως μπορώ και βλέπω και το φως. Όμως, επειδή ξέρω να μπαίνω στο κέντρο μου, μπορώ να μιλάω την αλήθεια χωρίς κατάκριση. Κάποιος μπορεί να ακούσει τα λόγια μου και να του φαίνονται σκληρά, ομά και κατακριτικά και να αισθάνεται άσχημα μέσα του. Όμως το ίδιο δεν ισχύει για μένα. Όταν εμείς μπαίνουμε στην ουδετερότητα φίλοι μου, έχουμε αυτό το χάρισμα
να μπορούμε να μιλάμε και να παρατηρούμε από εκείνο το σημείο πάνω και να πράττουμε από το σημείο που είναι στο χρονικό που ζούμε, στο επίπεδό μας. Παρατηρούμε από την ουδετερότητα και πράττουμε από το δικό μας το επίπεδο φωτός, θα λέγαμε, ή το επίπεδο συνδυσιακής μας ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, δεν ερχόμαστε σε εκείνο το σημείο που βλέπω πολλούς άλλους άνθρωπους που έχουν αφυπνιστεί αλλά δεν έρχονται στο κέντρο τους, εν μέρη δηλαδή αφυπνιστεί κατά μία έννοια, και γεμίζουν τον εαυτό τους με πάρα πολύ αρνητικά κοσμητικά επίθετα, τα λέγαμε για τους άλλους, και βιώνουν καταστάσεις πολέμου και συνεχόμενου, θα λέγαμε, μια συνεχόμενης σταυροφορίας ενάντια στο αρνητικό. Η αντίθεση θα έρθει ούτως ή άλλως. Το κοντράστ, ο καθρέφτης, θα έρθει ούτως ή άλλως. Κάθε άνθρωπος του φωτός, με αναπτυγμένο το νου του, πάντοτε, όσο φωτεινός κι αν είναι, θα του φέρει πραγματικότητα ακριβώς η ίδια ποσότητα το αρνητικό. Γιατί μπορεί να τα αντέξει, γιατί μπορεί να το ισορροπήσει. Οι άνθρωποι που αφυπνίζουν το νου τους, χωρίς να μου πάει στο κέντρο τους, δυστυχώς, είναι σαν να τους δίνεται, σαν να γνωρίζουν ένα εχθρό, να τάσσονται από μια πλευρά ενός πολέμου, όμως να μην μπορούν μέσα τους να έρθουν σε μια ειρήνη και είναι σε ένα συνεχόμενο πόλεμο. Όταν λέω για αφυπνισμένο νου, θέλω να καταλάβετε ότι ο νους είναι ένα κομμάτι δικό μας που έχει μέσω της εξέλιξης φτιάξει ένα δικό του, θα λέγαμε, πεδίο ενδιάμεσα, θα λέγαμε, στην ψυχή και στο φυσικό μας σώμα. Ο αφυπνισμένος νους δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ενεργοποιημένος νους σε αυτά τα επίπεδα, τα οποία να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα ανώτερα πεδία μέσα μας. Δηλαδή στην ψυχή, στην ατομικότητά μας, σε όλα αυτά τα πράγματα που ακούτε για τις διάφορες ορολογίες. Θέλω να σας πω ότι δεν είμαστε ενάντια σε τίποτα, γιατί η αγάπη είναι μία δύναμη που εσωκλεί, περικλεί τα πάντα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, φίλοι μου, οπότε δεν λέμε εμείς να βγάλουμε, να βγούμε έξω από το νου. Στην πραγματικότητα εμείς λέμε να βγούμε έξω από τον διαστρεβλωμένο νου. Όμως, αν καταφέρουμε και αφυπνίσουμε το νου μας σε εκείνο το σημείο, να μπορεί να γίνει ο συνδεκτικός κρίκος ανάμεσα στην ομοτέλεια και στο σώμα μας, εδώ στο 3D, τότε, φίλοι μου, ο νους είναι το εργαλείο ένωσης για να μπορούμε εμείς να κατεβάζουμε το Θεό στη φύση. Και επειδή ο συμπαντικός νους έχει δώσει πραγματικά το Θεό εκδηλωμένο στη φύση, πρέπει να καταλάβουμε ότι η φυσική πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από το Θεό εκδηλωμένο. Γι' αυτό πρέπει εμείς να έρθουμε σε εκείνη την κατάσταση όταν θέλουμε να γνωρίσουμε το Θεό, να γνωρίσουμε τη φύση. Η φύση είναι πάντοτε εκείνο το αγνό, θα λέγαμε, εκείνο το κομμάτι που εμπεριέχει όλη την τελειότητα της αρμονίας, όσο μπορεί πλέον να εκδηλωθεί και όσο μπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει τον ανωτέρων, θα λέγαμε, δυνάμεων, τον ανωτέρων αρχέτυπων. Ο άνθρωπος καλείται να φύγει από τον εγωισμό του, αυτό το κομμάτι που θέλει να τα γνωρίσει όλα, ή, θα λέγαμε, εκείνο το κομμάτι που νομίζει ότι τα ξέρει όλα και να ακούσει πιο προσεκτικά τη φύση του και τη φύση εξώ από αυτόν. Η αγάπη για πολλά άτομα, για όλα τα άτομα, στην πραγματικότητα εκδηλώνεται αναλόγως την ενεργοποίηση της συνειδητότητας που έχει ο καθένας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να μπορείς να συνειδητοποιήσεις, θα λέγαμε, σε κάθε επίπεδο αυτό που λέμε αγάπη. Δεν είναι τυχαίο που την αγάπη, τη συμπαντική ένωση, την βάζουν στο τσάκρα της καρδιάς. Το τσάκρα στο ύψος της καρδιάς, στην πράσινη ακτίνα, συμβολίζει το στοιχείο του αέρα. Καταλαβαίνετε ότι ο αέρας για μας είναι κάτι που δεν μπορούμε να το δούμε, είναι κάτι αόρατο, έτσι και η αγάπη. Μπορούμε να τη νιώσουμε, αλλά είναι κάτι αόρατο, φίλοι μου. Τη φωτιά μπορούμε να τη δούμε όταν εκδηλώνεται ένα κομμάτι της. Και την προσωπεύει τον εγωικό μας χαρακτήρα, έτσι, που μέσω της φωτιάς θα κάνει τις αλχημικές διαδικασίες με τα άλλα δύο τσάκρα, δηλαδή με της γης, το στοιχείο και του νερού, για να μπορεί, αν θέλει, είπαμε, να μετουσιώσει και να βγάλει τον καθαρό αέρα μέσα από τον άνθρωπο λάσπη, καίγοντας και καθαρίζοντας, ξαγνίζοντας το νερό
που είναι ανακατεμένο με τη λάσπη και φτιάχνει αυτό τον πυλό που λέμε άνθρωπο. Αυτές οι αλχημίες, οι ενώσεις στην πραγματικότητα, είναι αυτά που μπορούν να μας πάνε στο Θεό ή να κάνουμε ύβρις, δηλαδή να μας πάνε ενάντια της κοσμικής, θα λέγαμε, θελήσεως, με αποτέλεσμα να λάβουμε τις συνέπειες. Όταν οι αρχαίοι λέγανε ύβρις, εννοούσαν ότι αυτά που λέμε ή αυτά τα οποία πιστεύουμε δεν ομοιοκραδάζονται αρμονικά με το συμπαντικό νου. Οπότε, στην πραγματικότητα, οι θεοί, λέγανε, θα τον τιμωρήσουν. Δηλαδή, ποιοι θεοί, οι ενέργειες, οι συμπαντικές, εφόσον πας και αντιστέκεσαι σε αυτές, θα έρθει η ώρα και θα σε σπρώξουν οι ίδιες σε εκείνο το αποτέλεσμα που εσύ ο ίδιος στην πραγματικότητα δημιούργησες. Την άλλη φορά θα γράψω στο Facebook ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι έχουμε βούληση, γι' αυτό είμαστε ελεύθεροι να πράξουμε ό,τι θέλουμε, αλλά είμαστε και δεσμευμένοι να υποστούμε τις συνέπειες. Βλέπετε, στην πραγματικότητα, φίλοι μου, θα λέγαμε ότι έχουμε μια ελευθερία κινήσεων, όμως έχουμε μια δέσμευση στις συνέπειες. Δεν μπορούμε να πράξουμε κάτι και να αποφύγουμε το κάρμα μας. Άρα λοιπόν ο Θεός μας δίνει αυτή η συμπαντική νοημοσύνη, όλη την ικανότητα να πειραματιστούμε, αλλά θα λέγαμε και όλες τις συνέπειες των ενεργειών που προβάλλουμε. Αν εμείς γίνουμε δέκτες, ανεβάσουμε αντίληψη και γίνουμε δέκτες για το πώς προχωράει η ενέργεια, όχι στην επιφάνεια, αλλά εσωτερικά, όχι πώς περνάει. Γιατί όταν δούμε πώς περνάει η ενέργεια από το ένα σημείο στο άλλο, πρέπει να έχουμε τα σημεία κοντά και να μετράμε αποστάσεις. Όταν εμείς μάθουμε πώς διαπερνάει η ενέργεια μέσα από τα αντικείμενα, τότε αυτόματα συμβαίνει και μέσα στη μνήμη μας, στις διάφορες πληροφορίες. Οπότε μας κάνει να διαπερνάμε τις διάφορες πληροφορίες και να φτάσουμε σε μια αντίληψη να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το πού καταλήγει κάθε κατεύθυνση ενέργειας. Έτσι μας κάνει σοφούς, ώστε να μπορούμε να επιλέγουμε, και χαζούς, ώστε να μπορούμε πάλι να επιλέγουμε κάτι που δεν ξέρουμε ότι αυτό που επιλέγουμε θα μας κάνει στο τέλος κακό. Θα μας βάλει στο τέλος, δηλαδή, σε πόνο, σε αντίθεση. Είναι σημαντικό, φίλοι μου, να σας πω επίσης ότι την προηγούμενη φορά που σας μίλησα για την αποθήκευση της πληροφορίας μέσα στη μνήμη μας, στις χαμηλές συνειδητότητες, τα λέγαμε, στις αποκομμένες, σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν που είναι μόνο το 5 αισθήσεων, είπαμε ότι η πληροφορία μέσα του έρχεται σαν μια παγιωμένη πληροφορία, με δυνατά σύνορα. Για τον άνθρωπο που εκλεπτύνει την ενέργεια, έρχεται η πληροφορία να μπει μέσα του με ανοιχτά σύνορα. Οπότε έχει την δυνατότητα, θα λέγαμε, να μπορεί μέσω μιας πληροφορίας να συνδέσει αυτή την πληροφορία με όλες τις άλλες πληροφορίες που έχει. Και με τη μέθοδο της αναλογίας να γνωρίσει όλο το σύμπαν. Για να γίνει αυτό, φίλοι μου, πρέπει να ραφινάρουμε την ενέργεια. Αντίληψη χωρίς ραφίνισμα ενέργειας δεν μπορεί να ισχύει ποτέ. Η μεγαλύτερη αντίληψη σημαίνει να μπορούμε να μετατρέπουμε την ενέργεια. Όσο περισσότερο εμείς εκλεπτύνουμε την ενέργεια, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντιληπτικότητά μας. Αυτό είναι το μυστικό για να ανεβάσετε συνείδηση, για να μπορείτε να συλλάβετε τους συμπαντικούς νόμους. Αυτός που νομίζει ότι ξέρει κάτι, φίλοι μου, το μόνο που κάνει είναι να καθυστερεί τον εαυτό του από το να μάθει. Αν ξέρετε κάτι, εργαστείτε με αυτό που ξέρετε. Σας το έχω πει τόσες φορές. Είναι άλλο να ξέρουμε και άλλο να νομίζουμε ότι ξέρουμε. Όταν νομίζουμε ότι ξέρουμε, καθυστερούμε από το να μάθουμε. Οι άνθρωποι δυστυχώς θέλουν να ξέρουν, γιατί νιώθουν αδύναμοι όταν δεν ξέρουν. Νομίζουν ότι η γνώση που ήδη έχουν δεν μπορεί να μεταφραστεί, γιατί ακριβώς σας είπα ότι μπαίνει με τέτοιο τρόπο μέσα τους που δεν μπορεί να γίνει χρήσιμη παρά μόνο σε εκείνες πληροφορίες που είναι η μία κοντά στην άλλη. Από την πληροφορία 1 μπορεί να δει την 2 και την 3. Όμως, αν εκλεπτύνουμε την ενέργεια, από την πληροφορία 1 μπορεί να δούμε την 10, την 100, την 1000. Είναι μεγάλο κλειδί να μπορούμε εμείς την ενέργεια να τις βάζουμε ένταση μέσω του ενθουσιασμού μας και να τη ραφινάρουμε, να τη μετατρέπουμε μέσω της αλλαγής συνειδητότητας κατά από τους διάφορους τύπους που έχουμε. Σας είπα λοιπόν ότι το τσάκρα της καρδιάς, ο αέρας δηλαδή, είναι αυτός που διαπερνάει τα πάντα και ζούμε μέσα. Και αυτό είναι στην πραγματικότητα η συμπαντική ένωση, η οποία συλλάβει
και μπορεί πραγματικά να κατανοήσει τον αέρα. Να κατανοήσει αυτό το ρευστό που αναπνέω εγώ, αναπνέεις εσύ, αναπνέει ο κάθε άνθρωπος. Και περιέχεται σε όλα αυτά που λέμε αντικείμενα, θα λέγαμε, και μας κρατάει σε μια κόλλα για να μπορούν να σχηματιστούν όλα τα αντικείμενα και να κρατούνται σε μια πραγματικότητα, μέσα σε έναν αέρα. Ε. Στη δικιά μας ατμόσφαιρα, λέμε, μπορεί να εκδηλωθεί το φως και να φτιάχνει αντικείμενα και. Αλλά αυτός ο αέρας στην πραγματικότητα, είτε είναι νύχτα, είτε είναι μέρα, υπάρχει. Είτε είμαστε σε αφύπνιση, είτε εμείς δεν είμαστε σε αφύπνιση, υπάρχει η αγάπη. Άρα η αγάπη δεν είναι ένα συνέστημα, φίλοι μου. Η αγάπη είναι αυτό που μας συγχρονίζει όλους με όλα. Ανεξάρτητα αν ο ένας σκοτώνει, ανεξάρτητα αν ο άλλος δεν σκοτώνει. Ανεξάρτητα αν είσαι στη θετική οδό, ανεξάρτητα αν είσαι στο φως της ημέρας και μπορείτε και βλέπετε τα αντικείμενα, και ανεξάρτητα αν είσαι στη νύχτα μέσα σας και μπορείτε και δεν ξεχωρίζετε και είστε σε πόνους. Δεν παίζει ρόλο στην αγάπη. Απλώς ο ένας πιστεύει ότι αναλόγως που πειθείς για την αγάπη, λένε καλά, μα πού είναι η αγάπη. Γιατί βλέπει την αρνητική της έννοια, θα λέγαμε, ή φαντάζεται. Όταν ξημερώνει, βγαίνει ο ήλιος, βλέπεις τα αντικείμενα, αρχίζεις και ορθοποδείς, λειτουργείς καλύτερα. Και τότε σου φαίνονται χρήσιμα τα πράγματα και λες, να η αγάπη. Αλλά η αγάπη πάντοτε υπάρχει. Η αγάπη είναι σαν τον αέρα, πάντοτε υπάρχει, απλά εμείς δεν τον βλέπουμε, τον αναπνέουμε, ζούμε μες στην αγάπη. Όμως, για να το καταλάβουμε, πρέπει κάποτε να τη χάσουμε. Πρέπει κάποτε να δούμε ότι ό,τι βγαίνει από την αγάπη εξαφανίζεται από την πραγματικότητά μας. Και αυτό λέγεται μίσος. Να θέλουμε κάτι να το βγάλουμε από την πραγματικότητά μας. Ο άνθρωπος, το αποκομμένο εγώ, δεν δουλεύει με την αγάπη. Είναι μες στην αγάπη, αλλά δεν δουλεύει συνειδητά με την αγάπη. Δουλεύει ακόμα με την αποκοπή. Ο άνθρωπος που καταφέρνει και ξεπερνάει το αποκομμένο εγώ, δηλαδή την έννοια να θέλει να υπερασπιστεί τόσο πολύ τη δική του πραγματικότητα, χωρίς να μπορεί να βλέπει, θα λέγαμε, και τις άλλες πραγματικότητες, αυτός ο άνθρωπος, φίλοι μου, θα λέγαμε ότι δεν δουλεύει με την αγάπη. Για άλλη μια φορά, όποιος θέλει να φτάσει στην αγάπη, πρέπει να δημιουργήσει μέσα τις ιδιότητες της αγάπης. Δηλαδή, που είναι τι, που είναι να ισοπλύει τα πράγματα. Όσο περίεργο και αν φαίνεται όταν κάτι το κάνεις δικό σου, να γράψεις την άλλη φορά, έχεις και τη δύναμη της σχέσης, της σωστής και θετικής εναρμόνισης μαζί του. Άρα ας ξεκινήσει αυτός που έχει μάθει την αρνητική ενέργεια να δουλεύει με την αγάπη. Γιατί αν δεν μάθεις την αρνητική ενέργεια, δεν μπορείς να πας, θα λέγαμε, στη θετική ενέργεια και να μάθεις να δουλεύει με την αγάπη. Είναι δύσκολο γιατί... Γιατί όταν είσαι μες στο εγώ, η αγάπη είναι κάτι που το πολεμάει. Το ίδιο το εγώ πολεμάει την αγάπη. Το αποκομμένο το εγώ, το λέμε αποκομμένο εγώ, γιατί θέλει να δουλέψει με την αντίθετη δύναμη. Να αποκόβει πράγματα από τον εαυτό του για να τον βρει. Από ένα ορισμένο και σημείο, μόλις φτάσουμε δηλαδή στο ύψος, θα λέγαμε την κουνταλίνη, δηλαδή τη σχέσεως πνεύματος και ύλη, στο ύψος της καρδιάς, όταν γίνουμε κυρίαρχοι στο στοιχείο του αέρα, τότε συνειδητοποιούμε την συμπαντική ένωση. Δεν μπορεί κάποιος να αγαπάει τον εαυτό του και να μην αγαπάει τον εαυτό του και να λέει ότι αγαπάει τους άλλους. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι δεν αγαπάει τον εαυτό του και να αγαπάει τη φύση. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι αγαπάει τον εαυτό του αλλά δεν αγαπάει το Θεό. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή να παίξει με αυτά τα πράγματα. Πάνε ανάλογα. Και όλα ξεκινάνε πάντοτε από τον εαυτό μας. Δημιουργούμε ένα εγώ στην αρχή αποκοπής. Και όταν θέλουμε, λέμε, να διαλύσουμε το εγώ, τι κάνουμε. Διαλύουμε το εγώ φτάνοντας σε ένα πιο μεγάλο εγώ, πιο ενωτικό εγώ. Που να έχει σχέση αρμονική με το περιβάλλον. Να μην έχει σχέση εχθρική με το περιβάλλον. Βλέπετε, η διάλυση του εγώ ξεκινάει μέσα από την αύξηση του εαυτού μας. Σας είπα προηγουμένως ότι εμείς διευρύνουμε το κοντράστ. Φτιάχνουμε έναν εαυτό να χωράει και άλλα πράγματα. Βλέπετε να κάνουν αυτό οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι έχουν μάθει τώρα να μάθουν να χωρίζουν πιο πολύ από ό,τι να αγαπάνε. Εν πάση περιπτώσει, είναι οι καιροί, σας είπα, που αυτές τις εποχές, το χειμώνα της ανθρωπότητας, θα λέγαμε, οι ίδιες ενέργειες βοηθάνε στο να μάθει ο κόσμος το εγώ του. Στο να μάθει ο κόσμος να αποκόβεται. Στο να μάθει ο κόσμος την ατομικότητά του. Αυτές οι εποχές, έναν αφυπνισμένο άνθρωπο είναι μία. Γιατί ξέρει να τις χειρίζεται όλες, γιατί ξέρει να βλέπει τον κύκλο, βλέπει τον χρόνο, δεν βλέπει τις εποχές. Βλέπει ότι σε ένα έτος χωράνε και τέσσερις εποχές.
Κάποιος φίλος με ρώτησε για την πολιτική και θα σας απαντήσω τώρα για την πολιτική, φίλη μου, για τα πολιτεύματα. Για το δικό μου, να λέγαμε το νου, και τη δική μου κατανόηση, ας πούμε ότι υπάρχουν η άκρα αριστερά, η άκρα δεξιά, έτσι, ο εθνικισμός, ο κομμουνισμός, και υπάρχει αυτή η κεντρώη, θα λέγαμε, άνθρωποι, υπάρχει αριστοκρατία και δημοκρατία. Ας πούμε ότι αυτές είναι οι τέσσερις εποχές. Ή θα λέγαμε ότι αυτά τα τέσσερα σημεία είναι τα πιο βασικά, θα λέγαμε, σε ένα σύστημα. Κάποιος για να αγαπάει τον εαυτό του πρέπει να αγαπάει τους, και τους άλλους πρέπει να αγαπήσει τον εαυτό του. Άρα κάποιος για να αγαπήσει τα άλλα έθνη πρέπει να αγαπήσει το έθνος του. Και αυτό είναι σημαντικό. Ο εθνικισμός δεν έχει σχέση με τον ρατσισμό. Ο εθνικισμός στην μεγαλύτερη κατανόησή του είναι αυτός που σε κάνει να αγαπήσεις την πατρίδα σου και να αγαπήσεις και την πατρίδα όλων. Ο γονέας που αγαπάει το παιδί του μαθαίνει να αγαπάει όλα τα παιδιά. Μιλάμε για τη θετική ανάπτυξη της κάθε ενέργειας. Άρα λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο ολικό ενάρετο πολίτευμα σίγουρα εθνικισμός θα υπάρχει γιατί πρέπει να αγαπάς το έθνος σου. Πάμε από την άλλη πάντα, στον κομμουνισμό. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει η υψηλότερη έννοια του κομμουνισμού γιατί το έθνος δεν αποτελείται από τα άτομα. Όλοι λοιπόν πρέπει να είμαστε ίσοι απέναντι στο έθνος. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στο Θεό. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στην ύλη. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στο πνεύμα. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον πλανήτη μας. Πρέπει να καταλάβουμε την υψηλότερη έννοια. Έτσι λοιπόν αυτά τα δύο πρέπει να συνυπάρχουν και συνυπάρχουν μαζί. Ασχέτως αν μπορεί να τα συλλάβει ο ανθρώπινος νους και τα δύο μαζί. Και πάμε στην έννοια της αριστοκρατίας. Ας βάλουμε και ένα τρίτο μέσα. Όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή τι, σε ένα δυνατό έθνος που όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, είτε είναι πλανήτης, είτε είναι έθνος, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι μονάδα, είτε είναι σύμπαν, έτσι, πιάσαμε τα δύο άκρα, τι πρέπει να έχουμε κατεύθυνση και ποιοι είναι καθοδηγοί, οι άριστοι, το άριστο, η ίδια η φύση βοηθάει το άριστο, το δυνατότερο βοηθάει η φύση να εξελιχθεί, αλλά δεν υπήρχε εξέλιξη ώστε να μας βοηθήσει, θα υπήρχε υποεξέλιξη. Θα εξελισσόμασταν καθοδικά. Εμείς τι θέλουμε σαν ανθρωπότητα, να εξελιχθούμε ανωδικά. Επομένως, τι έχουμε πρότυπα, το άριστο. Η άριστο δεν σημαίνει κάποιοι οι οποίοι πάνε και εκμεταλλεύονται τους αθώους. Άριστοι είναι αυτοί που έχουν κάποιες ιδιότητες που τους προτιμάμε να τους βάλουμε μπροστά για καθοδηγητές. Βλέπετε, φίλοι μου, όπως στο αεροπλάνο μπροστά κάνει μύτη, όπως το πλοίο μπροστά κάνει μύτη για να μπορεί να σχίζει, έτσι λοιπόν μπροστά πρέπει να είναι μια πυραμίδα. Γιατί πρέπει συνεχόμενα να υπάρξει αυτή η ιδιότητα από το να έχουμε κατεύθυνση το ιδανικό. Άρα βάλαμε μέσα και την αριστοκρατία. Κοιτάξτε πώς όλα μαζί συνυπάρχουν. Και ας πάμε στη δημοκρατία τώρα. Πού είναι στα μάτια η δημοκρατία αν υπάρχουν όλα αυτά. Ας σας δείξω πώς είναι η δημοκρατία, φίλοι μου. Η δημοκρατία είναι ότι για να δημιουργηθεί όλο αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε, ανεξάρτητα ο καθένας τι πραγματικότητα έχει, ο συγχρονισμός όλων μαζί και το που θα καταλήξει κάθε ανθρωπότητα, κάθε σύμπαν, κάθε κόσμος, κάθε οικογένεια, εξαρτάται στην πραγματικότητα από τη συνοχή, δηλαδή από το συλλογικό υποσυνείδητο της εκάστοτε ομάδας. Άρα η δημοκρατία υπάρχει ήδη, άσχετα για τους λόγους που νομίζουμε εμείς ότι δεν υπάρχει. Η αριστοκρατία υπάρχει ήδη, άσχετα να εμείς νομίζουμε ότι δεν υπάρχει. Η αγάπη προς τον εαυτό μας, προς το εγώ μας, με το έθνο μας, την πόλη μας, το χωριό μας, τον κόσμο μας, τον πλανήτη μας, υπάρχει ήδη σαν εθνικισμός. Η συνεργασία, ότι όλοι πρέπει να είμαστε ίσοι κάτω από τον νόμο, ίσοι κάτω από τις εποχές, ίσοι κάτω από ορισμένα πράγματα, υπάρχει ήδη. Άσχετα εμείς το παραδεχόμαστε. Άρα, στην πραγματικότητα, τα πολιτεύματα, φίλοι μου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνειδησιακές προσεγγίσεις. Συνειδησιακές προσεγγίσεις από ανθρώπους που είναι κολλημένοι μόνο σε αυτό το επίπεδο. Ελάτε να τις ενώσουμε. Να πάω στο κοινοβούλιο για να τα πω, δεν τρέχει τίποτα, δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα. Είναι τόσο προσκολλημένοι οι άνθρωποι στα εγώ τους, είναι τόσο προσκολλημένοι σε ένα επίπεδο συνειδητότητας, που δεν είναι η ώρα ακόμα. Γι' αυτό το συλλογικό υποσυνείδητο, η πραγματική δημοκρατία, άξια έχει βγάλει αυτούς τους τυφλούς να κυβερνάνε εσάς και εμάς. Το βλέπετε πώς λειτουργεί. Παρόλα αυτά η αριστοκρατία άξια υπάρχει και καθοδηγεί τον κόσμο
με ορισμένα πράγματα και στο τέλος πάντα θα επιβιώσει το δυνατότερο. Η αγάπη προς τον εαυτό μας άξια υπάρχει να μπορεί κάποιος να καθορίζει τα σύνορά του σχετικά με τον άλλον, την ακεραιότητά του. Η αγάπη προς τον κοινωνικό, όλο αυτό, έτσι, το κομμουνισμό, αυτό που λέμε, άξια υπάρχει για να δούμε ότι όλοι μαζί πρέπει να δουλεύουμε αρμονικά. Και ερχόμαστε να σας πω ένα άλλο πράγμα. Η γάτα, ο σκύλος, ο αρουραίος, το φίδι, αυτά τα ζώα που λέμε, έτσι, μες στην αγαθότητα που είναι και στην αρμονία που είναι, ασχέτως αν τρώνε το άλλο, φίλοι μου, κανένα δεν παραπονιέται που έγινε φίδι, που είναι γάτα, που είναι αντιλόπι. Κανένα δεν λέει, αχ, γιατί εγώ είμαι πρόβατο και είμαι κατώτερο και με τρώει ο λύκος. Κανένα δεν παραπονιέται, γιατί ξέρει το ρόλο του στο σύμπαν. Ο μόνος που παραπονιέται και όλοι θέλουν να γίνουν καπετάνιοι σε ένα πλοίο, είναι το εγώ μας. Αν όλοι οι άνθρωποι ξέραμε τον πραγματικό μας ρόλο, θα υπήρχε συνεργασία. Δεν θα υπήρχε πόλεμος. Κάθε άνθρωπος για να υπάρχει, κάθε αυθεντικό κομμάτι, ανεξάρτητα είναι υψηλός, κοντρός, χοντρός, λιγνός, χαζός, έξυπνος, δεν μας νοιάζει. Υπάρχει και όταν παίξει το συγκεκριμένο αυθεντικό του ρόλο, υπάρχει ένας ρόλος που πρέπει να τον παίξεις. Αν θες ο σκηνοθέτης να σου δώσει μια προαγωγή και να παίξεις ένα άλλο ρόλο που θέλει παραπάνω μαεστρία, ηθοποιία, συγκίνηση. Γιατί όλο το κόλπο είναι να μπορούμε να μεταδώσουμε αυτό το οποίο ζούμε. Αν εμείς δεν είμαστε λοιπόν οι πραγματικοί ηθοποιοί των ρόλων που μας έχει δώσει η ζωή, των ρόλων που κατέρχεται από μέσα μας, από την ψυχή μας για να παίξουμε, τι να το κάνει, δεν μπορεί το θεατής να συλλάβει τίποτα, οπότε δεν θα είμαστε αυτοί που θα μεταδώσουν το μήνυμα στο θεατή. Ο θεατής είναι ο κόσμος, είναι ο ακάσα, είναι τα κασικά αρχεία, είναι η εμπειρία, είναι αυτό που σου λέγει ο Θεός, θα λέγαμε συσσαγωγικά, η κοσμική νοημοσύνη, για να επεκτείνει την ύπαρξή του κάτω από μια άλλη λυκοειδή κλίμακα. Είναι το συλλογικό υποσυνείδητο. Άρα σε τι να βοηθήσει το να είμαστε όλοι πρόβατα? Σε τι να βοηθήσει να είχαμε μόνο κομμουνισμό χωρίς να είχαμε τον εθνικισμό? Τι να είχαμε μόνο δημοκρατία χωρίς αριστοκρατία? Βλέπετε, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι τέλεια φταγμένα και ο μόνος που θέλει να τα χωρέσει στο διανοητικό του χωρίς να το βάλει σε λειτουργία είναι ο άνθρωπος και καταλήγει να κάνει, φίλοι μου, εκτροπές. Να διαστρέφεται. Και όταν λέμε διαστρέφεται, είναι να στρέφεται, τα λέγαμε, στα εθερικά. Τι παθαίνει τώρα ο άνθρωπος? Το εγώ στην πραγματικότητα, ο αποκομμένος εαυτός μας, έχει τη δυνατότητα να προβάλλει στα αστρικά ορισμένα πράγματα. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος είναι εμποτισμένος στα αστρικά πεδία, δηλαδή στον κόσμο, στη φαντασία του, στο νου του, στις συγκυριακές του σκεπτομορφές, παραπάνω από ό,τι πρέπει, σας είπα και την άλλη φορά, ότι δεν εναρμονίζει το αστρικό με το φυσικό. Άρα τι σημαίνει στην πραγματικότητα? Δεν εναρμονίζει, φίλοι μου, αυτό που τα λέγαμε, τον εσωτερικό του κόσμο με τον εξωτερικό του. Γιατί στην μέση μπαίνει η εγωική του κατάσταση που νομίζει ότι έχει τον έλεγχο να τα ξέρει όλα και να κάνει ό,τι θέλει. Στην εποχή που έχουμε φτάσει, φίλοι μου, και έχουμε γίνει οπαδοί των εγωικών μας προτιμήσεων, χωρίς να μας νοιάζει το συλλογικό, στην πραγματικότητα όλοι είστε εθνικιστές. Βλέπετε, αντί για το έθνος, ας βάλουμε μέσα τον εγωισμό που είναι ο καθένας. Όλοι αυτοί οι στραβοεθνικιστές, τι θέλουν στην πραγματικότητα, θέλουν να δημιουργήσουν τέτοια σύνορα, χωρίς να τους νοιάζει η συνέπεια των πραγμάτων, χωρίς να τους νοιάζει η συνεργασία, αλλά θέλει ο καθένας να κάνει αυτό που του αρέσει. Ανεξάρτητα, προσέχτε, τις συνέπειες. Μα θα μου πούνε στα μάτια, δεν πειράζω κανένα. Αλλά δεν είναι έτσι, φίλοι μου. Γιατί όλοι είμαστε ενωμένοι. Νομίζετε ότι δεν πειράζετε κανένα, γιατί δεν ξέρετε αυτές οι πράξεις που κάνετε τι ενέργεια κουβαλάνε και πώς εκδηλώνονται στη ζωή. Ένας άνθρωπος μπορεί να νιώθει άσχημα και να λέει, μα δεν πειράζω κανένα. Όμως αυτός ο άνθρωπος, επειδή είναι κομμάτι του συνόλου, μόνο που νιώθει άσχημα, σίγουρα επηρεάζει όλο το σύμπαν. Μπορεί να μην το βλέπετε εσείς, μπορεί να περιμένετε να το νιώσετε πάνω σας, όμως είναι πραγματικότητα. Μόλις συλλάβετε αυτά τα πράγματα, τότε θα δείτε τι ευθύνη έρχεται μαζί με τη συνείδηση. Και αυτή η ευθύνη
το να νιώθετε τον άλλον εαυτό, το να νιώθετε τον άλλον ένα, το να νιώθετε τον άλλον ότι είμαστε στην πραγματικότητα μια αλυσίδα, κάθε κρίκος είναι σημαντικός. Άρα λοιπόν φίλοι μου, όταν ξεκινάμε και μαθαίνουμε τη συνείδησή μας και να βαθμίζεται η συνείδησή μας, εμείς γινόμαστε πιο συλλογικοί, μεγαλώνει ο εαυτός μας, χωράει μέσα, συγχωράει μέσα. Είναι σημαντικό λοιπόν για τον άνθρωπο που θέλει να μάθει την αγάπη και ξέρω ότι αυτή την εποχή η κοινωνία, οι επιρροές μας πρόχουν σε άλλα πράγματα. Και είμαστε στο χειμώνα, όμως άνθρωποι έρχονται μες στο χειμώνα, μες στο παγετώνα να φανούν σαν να έχουν ανθίσει. Όχι να στο παίξουν κάποιοι, εγώ δεν ήρθα να στο παίξω κάποιος, αλλά η άνθηση η δική μου μες στο χειμώνα το δικό σας έρχεται για να σας θυμίσει ότι υπάρχει ήδη η άνοιξη. Ο καθένας μπορεί να τη φέρει συνδυσιακά. Όχι για να απογοητευτείτε, ούτε για να κάθετε να συγκρίνετε, αλλά για να θυμηθείτε ότι η άνοιξη είναι μέσα σας. Έτσι ακριβώς συμβαίνει, φίλοι μου. Και επειδή αυτόν τον καιρό περνάνε οι ενέργειες, τα λέγαμε, της γης σαν χειμώνας, όπως τον άνθρωπο όταν έχει το χειμώνα, θα λέγαμε, μέσα του, οι σκέψεις του δεν είναι αγάπης. Η σκέψη του είναι, θα λέγαμε, χαμηλών δονήσεων. Και τι βγάζει? Τα αποκομμένα εγώ του. Αμφιβολία, απογοήτευση, το ένα, το άλλο, χιλιάδες πράγματα, αλλά αρνητικό επίπεδο, ε! Γιατί είναι σε χειμώνα, δεν είναι σε ψηλή ενέργεια. Έτσι αυτό το πράγμα, θα λέγαμε, περνάει και η γη. Και τώρα τι βγάζει από το υποσυνείδητό της? Τις ψυχές των χαμηλών δονήσεων, φίλου. Όλα είναι ίδια, όπως πάνω, έτσι και κάτω. Και ποιοι είναι οι τύψεις? Ψυχές σαν και εμένα. Και έρχομαι εγώ να σας πονέσω, γιατί οι τύψεις πονάνε. Και έρχομαι να σας πω μερικές αλήθειες, πονάτε. Ναι, γιατί μέσα σας οι τύψεις πονάτε. Ποιος θέλει τύψεις? Ο καθένας με το που νιώσει τύψεις, λέει, νιώθει ενοχή. Δεν νιώθει ενθύμηση, νιώθει ενοχή. Εγώ δεν έχω να σας βάλω σε ενοχές. Εγώ έρχομαι να σας δώσω την ενθύμηση. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι όλα είναι ίδια. Είτε συμβαίνει μέσα μας, είτε στη γη, είτε στον κόσμο, είτε στο ψυχικό κόσμο, είτε σε όλα τα επίπεδα, όλα λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένους νόμους. Τίποτα δεν κρύβεται. Απλά ανοίξτε τα μάτια σας. Διαβάστε τη φύση. Όχι σαν τους επιστήμονες επιφανειακά. Να μου πει η αστρολόγος και ο αστρονόμος πόσους πλανήτες και δορυφόρους έχει ο Άρης και πόσα χιλιόμετρα είναι η Σελήνη και πόσο έτη φωτός, να μου διαβάζει και να μου μετράει την απόσταση της περιφέρειας. Όχι. Εγώ μειώνω την απόσταση. Ο ανώτερος νους μειώνει την απόσταση. Φεύγει ο χρόνος, φεύγει η απόσταση. Μπαίνουμε εκεί στο υπερσυνείδητο, μπαίνουν τα αστρόπυλα και μετά ξαναβγαίνουν σε μια άλλη διάσταση. Εκεί μπαίνουμε εμείς για να έρθουμε σε επαφή και να κολλήσουν τα δύο πράγματα για να μπορούμε να ανταλλάξουμε πληροφορία. Αυτό το πράγμα το έχετε όλοι μέσα σας. Δεν είναι κάτι που έχω εγώ. Είναι κάτι που έχουμε όλοι μέσα μας. Και μόλις ανέβουμε σε εκείνο το επίπεδο, μας έρχεται η γνώση χωρίς να ξέρουμε το διανοητικό επίπεδο που δουλεύει και το 3D και θέλει την απόσταση. Σας είπα, ο άλλος για να πάει στον ήλιο θέλει τόσα έτη να ταξιδέψει, θα λέγαμε, ή για να πάει, θα λέγαμε, σε άλλες γαλαξίες, λένε χιλιάδες έτη φωτός. Πρέπει να ταξιδέψει. Όμως υπάρχει ο εθέρας. Υπάρχουν και οι άλλοι, αυτό που σας λέω, το άχρονο, που μόλις μπαίνουμε εκεί πέρα, η πληροφορία έρχεται. Ας είναι στην άλλη μεριά του κόσμου. Το ξέρετε όλοι, συμβαίνει με τους ανθρώπους που νιώθουν μέσα τους αυτή την ένωση. Και καμιά φορά σε έχω την πληροφορία ως διαμαγεία, σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Για το τι συμβαίνει για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο που μπορεί να είναι στην άλλη πλευρά της γης. Πιο γρήγορα από το φως τρέχει, πιο γρήγορα από το ρεύμα. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, φίλοι μου, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι η μεγαλύτερη μιζέρια του ανθρώπου, αν και ζούμε στις εποχές που μας δίνεται μεγαλύτερη άνεση λόγω της τεχνολογίας, είμαστε πιο δυστυχισμένοι, είμαστε πιο αποκομμένοι. Έχουμε τόση τεχνολογία και τόσο άνεση, όμως δεν ξέρουμε να τη χειριστούμε, το καταλαβαίνετε, και δεν έχουμε την ευτυχία. Και όλοι έχουμε γίνει οπαδοί της άνεσης. Όλοι θεωρούν τον πλούτο πληρότητα, αλλά τον πλούτο ποιο είναι? Τον πλούτο να αγοράζω, να κάνω την επιθυμία μου, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο, να κάνω το άλλο. Αυτή είναι η άνεση. Άνεσης, έρμεα των ενέσεων. Λες και είμαστε τόσο κουρασμένοι πλέον από τη ζωή που θέλουμε όλο ανέσεις, 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 ανέσεις. Δεν καταλαβαίνετε ότι η άνεση, μόλις την αποκτήσετε, σας πάβει
από εκείνη τη δυνατότητα, όπως έλεγε ο Σωκράτης, η πολυτέλεια, πάβει τον άνθρωπο από το να μπορεί να αφυπνίσει μέσα του ορισμένες ιδιότητες. Και θέλετε τις ανέσεις να τις έχετε για τα παιδιά σας. Δεν φτάνει να το κάνετε στον εαυτό σας, το κάνετε και στα παιδιά σας. Να τα προφυλάξετε, να τα βάλετε εκεί πέρα, να τα προσέχετε, να τα πάτε σχολείο, να τους δώσετε όλα τα εφόδια, ώστε να μην ψάχνουν μέσα τους από διάφορες καταστάσεις περίεργες. Και άμα έχει κάποιος τον πατέρα του και φωνάζει, τη μητέρα του είναι αλκοολική ή το ένα ή το άλλο, όχι, είναι κακό πράγμα. Ελάτε να σε πάρεις μια οικογένεια να έχεις ανέσεις, γιατί έτσι θα γίνεις άνθρωπος του συστήματος. Ε? Εγώ δεν είμαι μεγάλωσα έτσι. Και οι ίδιες οι δυσαρέσκειες της ζωής μου με βάλαν να κάτσω και να ενεργοποιήσω μέσα μου όλη αυτή τη θέληση, την ψυχική μου. Ας δούμε τη φύση πάλι τι κάνει. Κοιτάξτε τα ζώα τι κάνουν. Πρώτα, ότι δεν έχουν το κόμπλεξ αυτοτερότητας. Ακόμα και αν το ένα τρώει τον άλλο, δεν έχουν κόμπλεξ αυτοτερότητας. Και δεύτερον, ότι μόλις μεγαλώνουν τα παιδιά, τα αφήνουν. Όχι γιατί δεν τα αγαπάει, γιατί έτσι πρέπει. Τα προσέχουν όσο χρειάζεται και μετά τα αφήνουν. Γιατί για να πάνε να βρει ο καθένας, τα λέγαμε, έτσι, τα δύσκολα. Για να ενεργοποιήσει μέσα του τι, όλη αυτή τη δύναμη της θέλησης να κάτσει να υπερνικήσει τα δύσκολα. Χωρίς θέληση που πάμε. Άρα φίλοι μου, μην είστε οπαδοί της ευκολίας με την έννοια της άνεσης. Μια πηγαίνει η άνεση μαζί με την ευτυχία και μαζί με τη γνώση. Άρα θα λέγαμε στο σημερινό κόσμο, στην πραγματικότητα βλέπετε ότι δεν θέλετε να μάθετε την ευτυχία. Τι θέλετε? Να φύγετε από τον πόνο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι θέλετε? Την άνεση. Γιατί νομίζετε ότι η άνεση θα σας φέρει την πληρότητα. Αυτό δεν θέλετε. Ποιος ήθελε, να λέγαμε όλοι, λέγανε «Α, καταστροφή, θα καταστραφεί ο κόσμος, θα διαλυθεί ο κόσμος», το θυμάμαι που το λέγανε 2012. Αφού το λέγανε, εγώ δεν ήταν κανένα να τα παρατήσει όλα, να χαρίσει τα υπάρχοντά του, να αφιερωθεί τελείως, τα λέγαμε, στο Θεό, να φύγει από τα υλικά, όχι. Όλοι τα λέγανε, απλά διακομωδούν τα πράγματα, παίζουν με αυτά τα πράγματα, γουστάρει ο κόσμος, αυτό το suspense, να φοβάται, να γελάει, αλλά δεν τα πιστεύει αληθινά. Κανείς δεν τα πιστεύει αληθινά όλα αυτά που λέει. Γιατί άλλωστε θα τα έκανε. Γιατί άλλωστε θα τα έκανε. Θα ήταν τελείως διαφορετική η συμπεριφορά του. Βλέπετε, φίλοι μου, ότι στην πραγματικότητα αυτά που λέμε ότι πιστεύουμε δεν είναι τίποτα άλλο. Πολλές φορές από το να ελπίζουμε, θα σου το πει. Κάποιος ο οποίος έχει συνείδηση των πραγμάτων αρχίζει η ζωή του και αλλάζει. Και πηγαίνει βάσει τη συνειδητότητα που έχει. Αυτός που έχει συνειδητοποιήσει, θα λέγαμε, είναι αυτός που μπορεί και το συνειδητοποιεί μέσα του και αρχίζει και το βάλει στον αυτόματο πιλότο, θα λέγαμε. Τι εννοώ με αυτό? Ότι όλοι θα λέγαμε ότι βάζουμε στον αυτόματο πιλότο και χαράζουμε μια κατένθεση. Οπότε μόλις αφήσουμε τη συνείδησή μας, ο αυτόματος πιλότος θα μας πάει στην κατένθεση που έχουμε δώσει. Έχετε προγραμματίσει τον αυτόματο πιλότο? Όχι. Σας είχε προγραμματίσει τον αυτόματο πιλότο ο Θεός, το ένστικτο. Σας είχε πει ότι ξέρεις κάτι, άσε το ένστικτο, σου ξέρει καλύτερα από σένα μέχρι στιγμής. Αλλά όχι, ούτε το ένστικτο ακούτε, ούτε τη φύση ακούτε. Λες και όλοι μάθαμε, φτιάξαμε τον πύργο της Βαβέλης, σκοτωνόμαστε, κάνουμε, δείχνουμε και έρχονται μετά τώρα, να καλή ώρα θυμήθηκα, έρχονται τώρα να μου πούνε για το δικαίωμα των ανθρώπων να αλλάζουν το φύλο. Η κοινωνία μπορεί να το παρέχει αυτό το δικαίωμα. Ρωτάτε όμως τι συνέπειες έχει. Ρωτάτε αν αυτό το δικαίωμα σας το δίνει μέσα σας ο εαυτός. Ρωτάτε στην πραγματικότητα αν η ψυχή σας, αυτό που λέτε ψυχή, που λέτε ψυχή, γιατί δεν ξέρετε από ψυχές, και είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι από εσάς απλά ξέρετε την ονομασία. Γιατί δεν τη βιώνετε. Γιατί δεν έχετε την πληροφορία την ψυχική. Δεν ακουμπάτε αυτό το σώμα. Δεν είναι κακό να πείτε ναι, είναι έτσι. Αλλά όχι, θέλετε να έχετε ψυχή και τα ηλίκητα για την ψυχή, επειδή γουστάρετε εσείς. Ας είναι. Η ψυχή εδώ πώς εκδηλώνεται, βρε. Η ψυχή εδώ εκδηλώνεται μέσω της μορφής. Είναι δυνατόν άλλος να έχει άλλη ψυχή και άλλη μορφή? Είναι δυνατόν? Κάθε φορά οι ενέργειες εκδηλώνονται και κρυσταλώνονται. Είναι δυνατόν? Να λέτε ότι αυτή η ψυχή, δεν σας είπα προηγούμενος στο προηγούμενο σεμινάριο πώς εκδηλώνεται και αλλάζει και ιδιότητες και πολικότητες για να εκδηλωθεί κάποιος άντρας, γυναίκα, στραβός, κουτσός. Όταν εμείς θέλουμε να διαορθώσουμε κάτι, να το ορθώσουμε προς το Δία, δηλαδή τον κοσμικό νου, θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα το διορθώνουμε κάτι.
Όταν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που είναι σε εισαγωγικά έχει το νου διεστραμμένο, δεν διορθώνουμε το σώμα, διορθώνουμε το νου, βρε. Αλλά πώς θα γίνει αυτό όταν οι ίδιοι, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, οι άνθρωποι των θεσμών δεν κοιτάνε το ιδανικό και κοιτάνε το προσωρινό. Η ευθύνη των θεσμών, φίλοι μου, έχει πάντοτε, όπως σας είπα πριν, το σκοπό να βάζει τον άλλο σε μια κατάσταση ώστε να ψάχνει το ιδανικό, που το ιδανικό είναι η αρμονία. Δεν μπορεί εμείς να λέμε ότι βάζουμε ιδανικά πράγματα και να είναι ενάντια στον πλανήτη μας. Δεν μπορεί εμείς να βάζουμε νόμους και καλά να είναι καλά για τους άνθρωπους και να είναι ενάντια στη φύση μας, στον πλανήτη μας, στα ζώα. Για να έχετε το κουμπιτεράκι αυτό και να μ' ακούτε τώρα, για να έχουμε το φως, για να έχουμε αυτά τα πράγματα. Χιλιάδες ζώα δίνουν τη ζωή τους, θυσιάζονται για εσάς. Θυσιάζονται για να μπορούμε εμείς τώρα να έχουμε αυτή την άνεση. Και τι κάνουμε εμείς, πού είναι η γνωμοσύνη? Πού είναι η γνωμοσύνη της ανθρωπότητας? Τίποτα για το γολοεγό μας, όλοι είμαστε ικανοί να διαλύσουμε τον πλανήτη. Δεν μας νοιάζει η θυσία όλων των ζώων που υπάρχει, όχι, θα θυσιάσουμε και τα φυτά, θα θυσιάσουμε και τα ορυκτά και είμαστε ικανοί να θυσιάσουμε τον πλανήτη για ποιον, βρε? Για το εγώ το διαστραμμένο? Ας παραδεχτείτε λοιπόν ότι ξέρεις κάτι, πώς είναι δυνατόν εγώ να θέλω να αλλάξω το σώμα μου και να λέω ότι αυτό είναι ένα δικαίωμα του ανθρώπου και ότι είναι για το καλό και την αγάπη, όταν εμείς σαν ανθρωπότητα έχουμε παραδεχτεί ήδη ότι είμαστε αρνητές του περιβάλλοντος και κάνουμε κακό? Πώς είναι δυνατόν κάτι που αποφασίζουμε εμείς με αυτή τη συνείδηση, εφόσον κάνουμε κακό στη φύση, να είναι καλό? Απλά πράγματα. Πάνε να πει λοιπόν ότι στραβοί είμαστε εμείς, δεν είναι ο γυαλός. Αλλά πρέπει να έχουμε την ταπεινότητα, αυτό φίλοι μου. Να έχουμε την ταπεινότητα να καταλαβαίνουμε από τα μαθήματά μας. Ο άνθρωπος τώρα, βλέπετε, έχει αφοσιωθεί και έχει μπει τόσο πολύ στην εγωπάθεια που έχει χάσει τη συλλογικότητα. Είναι μόνο στην ατομικότητα. Πάει το συλλογικό. Και αυτό το κάνουν όλοι. Δεν το κάνουν τώρα στα κόμματα που σας ανέφερα πριν, κομμουνιστές και τέτοια. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όποιος θέλει πραγματικά να έρθει σε μια ισορροπία, πρέπει να φτιάξει το ατομικό και το συλλογικό. Το μέσα και το έξω, το πάνω και το κάτω. Είναι απλά τα πράγματα. Τι να πω τώρα, να πω ότι να μπω στο συναισθηματισμό και να αρχίσω να λέω μα είναι αγάπη, να μην μπω στο συναισθηματισμό για τη γη και να μπω στο συναισθηματισμό για τον πλησίον. Να μην μπω στο συναισθηματισμό δηλαδή για όλα αυτά τα πράγματα, για τον κόσμο, για το άπειρο και να κάτσω να μπω στο συναισθηματισμό μόνο εντάξει, okay, για να κάτσουμε εμείς οι ίδιοι να κάνουμε το στραβό μας. Ούτως ή άλλως, φίλοι μου, αφού το συλλογικό έχει αποφασίσει αυτές τους καιρούς που περνάει, τι σας είπα, θα δουν τα μάτια μας ένα κάρο πράγματα. Τι να κάνουμε, το συλλογικό εκεί είναι. Έχει έρθει σε μια κατάσταση που εμείς θα γίνουμε μάρτυρες πραγμάτων και διαστροφών που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί? Γιατί είναι εκφυλισμένος, θα λέγαμε, ο νους μας. Και επειδή είναι ο νους μας, εκφυλίζει και τους αδένες. Και επειδή εκφυλίζονται οι αδένες, φίλε μου, ο αδένας πινεάλ εκφυλίζεται, εκφυλίζεται και η υπόφυση και μαζί από την υπόφυση εκφυλίζονται όλοι οι αδένες μας. Άρα, όταν εμείς ξέρουμε την εσωτερική ενέργεια, την εσωτερική ψυχολογία, ξέρουμε ότι επειδή το σεξ, που σημαίνει ένωση, και όλα γίνονται μέσω των ενώσεων, είτε είναι χημικές, είτε θερικές, είτε ψυχολογικές. Όλα γίνονται μέσω των ενώσεων. Ζούμε σε μια σεξουαλική κατάσταση συνεχόμενη. Ο Φρόιντ το ανέλησε. Όχι τόσο πολύ όμως. Είμαστε όλοι μας σεξουαλικά όντα, γιατί σχετιζόμαστε σεξουαλικά κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, επειδή όλοι είμαστε συνεχές ενώσεις. Το καταλαβαίνετε, γι' αυτό είμαστε σεξουαλικά όντα, όταν σεξουαλικοί μας αδένες. Που είναι, θα λέγαμε, το πρώτο και το δεύτερο τσάκρα. Ξέρουμε ότι ενώνεται με το 7ο και το 6ο. Ξέρουμε ότι η διαστροφή των σεξουαλικών αδένων, φίλοι μου, έχει την ίδια ακριβώς, θα λέγαμε, επιρροή. Με σκοπό να εκφυλίζεται ο αδένας πινεάλ και με σκοπό να εκφυλίζει ο αδένας πινεάλ την υπόφυση και με σκοπό να αρχίζει να εκφυλίζονται οι αδένες και να έρχεται το γύρας. Και έτσι σιγά σιγά άνθρωπος να γερνάει. Από τον ίδιο τον εκφυλισμό. Και όταν μιλάω για σεξουαλική ενέργεια και αναπαραγωγή αδένας, δεν μιλάω μόνο για αυτό το οποίο καταλαβαίνετε, εννοώ για τη δημιουργική ενέργεια που σας εξήγησα την άλλη φορά, έτσι, που μερικοί τη λένε κουνταλίνη, τη λένε δημιουργική ενέργεια, την ενέργεια που ζωντανεύει, που δίνει την όση, την όθηση να επεκταθεί κάτι προς τα κάτω, προς τα πάνω. Έτσι, για να μην
για να αρχίζουμε να δίνουμε λίγο ορισμένες αλήθειες, να καταλαβαίνει ο κόσμος από πού βγαίνουν αυτά τα τρελά που λένε οι θρησκείες. Ε? Οι θρησκείες, το λάθος που κάνανε ήταν να γίνουν θρησκείες. Οι διδασκαλίες όμως που έχουν στηριχθεί πάνω είναι αληθινές, παιδί μου. Αλλά όταν ο άνθρωπος αυτός, ο εκφυλισμένος ο διανοητικά, και δεν μιλάω για τους γκέι μόνο, μιλάω για κάθε διανοητικά εκφυλισμένο νου, δεν μπορεί να συλλάβει τις ανώτερες ενέργειες. Δεν μπορεί να συλλάβει τα ανώτερα πεδία. Άρα του είναι αόρατα τα ανώτερα πεδία. Άρα πού μένει? Στα φυσικά πεδία. Νομίζω ότι όλη η πραγματικότητα, όλη η εξέλιξη και οι συνέπειες μόνο από τις οποίες διαλέγει θα υπάρχουν μέσα στην κοινωνία στα κατώτερα πεδία. Εδώ, σε αυτό που λέει η κοινωνία. Όσο του κόβει. Βλέπετε, περιορίζει λοιπόν τον εαυτό του σε συγκεκριμένες συνειδητοποιήσεις. Δεν μπορεί να ενώσει τον εαυτό του με τα ανώτερα πεδία. Δεν μπορεί να ενώσει τον εαυτό του με τον κοσμικό νου και δεν μπορεί να συλλάβει για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Και γίνεται έρμεον των εγωικών του παθών, φίλοι μου. Άρα στην πραγματικότητα δεν είναι θέμα μερικών ιδιαίτερων ανθρώπων. Δεν είναι θέμα μερικών ανθρώπων που έχουν εκφυλισμένο νου. Όλη η ανθρωπότητα, φίλοι μου, βαδίζει πάνω σε μια εκφύληση, δηλαδή έξω από τη φυλή, έξω από την αρχή. Λόγω της επανάληψης ορισμένων πραγμάτων, έτσι, λόγω της άγνοιας. Καταλήγουμε λοιπόν μέσα από την ουδετερότητα σας μιλάω τώρα, έτσι, δεν το λέω για πράγματα για να ρίξω κατάκριση σε κανέναν, ναι. Όλοι έχουμε περάσει από εκεί και ο καθένας με τον δικό του τρόπο είμαστε, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, ελαττωματικοί. Δεν είμαστε τέλειοι, γιατί ζούμε στον χρόνο. Δεν μπορεί το τέλειο να είναι στον χρόνο και να είναι τέλειο, το τέλειο είναι πάντα στο αιώνιο. Όσο βιώνουμε το χώρο χρόνο, τόσο βιώνουμε σε εισαγωγικά τη μη τελειότητα. Είναι ανώφελο να πασχίζετε, να πείσετε τον εαυτό σας ότι μπορεί να είστε τέλειοι εφόσον ζούμε στον χρόνο, βρε. Ο χρόνος είναι προσωρινός. Το τέλειο έρχεται με το άχρονο. Δεν μπορεί ένα τέλειο να ζει στον χρόνο και να πεθαίνει στον χρόνο. Άρα τι πρέπει να ψάξετε, αν θέλετε να γίνετε τέλειοι, το εγώ σας. Το εγώ ζει στον χρόνο, πεθαίνει στον χρόνο. Τέρμα. Άλλα είναι τα τέλεια πρέπει να ψάξουμε μέσα μας. Τι να ερωτευτείτε το εγώ σας. Ερωτευτείτε το για να το μάθετε. Αλλά ανήκει στον χρόνο. Θα πεθάνουμε και μετά τίποτα. Πώς θα έχετε μετά που λέτε θέλετε να γίνετε αιώνιοι, αν δεν μπορείτε να συλλάβετε την έννοια της αθανασίας, της αιωνιότητας. Πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει αυτό. Αφού το εγώ δεν θέλει ποτέ να πεθάνει, γιατί ανοίξει τον χρόνο. Έφυγε ο χρόνος, πάει το εγώ μας. Έτσι. Πώς είναι δυνατόν να περπηδήσετε αυτό το πράγμα. Και όλοι να λένε πληρότητα, να πιστεύουμε στη γη, να είμαστε όλοι ένα, είμαστε όλοι αυτά και μόλις έρχεται η ώρα να μην πράττουν ανάλογα. Αν όλοι αυτοί που γράφουν εδώ πέρα, όλοι, οι ψευδοπνευματιστές και οι ψευδοφωτισμένοι, ήταν τόσο όσο λένε, δεν ζούσαμε παράδεισο. Παράδεισο θα ζούσαμε. Όχι αυτά τα πράγματα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Άρα φίλοι μου, δεν είναι κακό να πούμε ότι δεν ξέρω. Δεν είναι κακό να πούμε δεν ξέρω και θέλω να μάθω. Δεν είναι κακό να συλλάβουμε λοιπόν σαν ταπεινή τη βοήθεια από γύρω μας. Θα υπάρξει ένας, δύο, τρεις, τέσσερις ανθρώποι να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε, να μπούμε σε κατάσταση να μάθουμε. Άρα αυτό το πράγμα το εγωιστικό που έχουν οι άνθρωποι βάσει του δυτικού πολιτισμού και όλες αυτές τις επιρροές που έχουμε λόγω και καλά της τεχνολογίας και της άνεσης, καταλάβατε ότι δεν μας δίνει την έννοια της ταπεινότητας, το να μάθουμε ποιοι είμαστε, να κοιτάξουμε μέσα εσωτερικά. Μαθαίνουμε όλα τα έξω. Γιατί αυτό μας φέρνει άνεση, αλλά η πραγματική άνεση πάλι έρχεται να κοιτάξουμε μέσα μας. Έτσι, την τεχνολογία που λέγεται άνθρωπος. Το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω σήμερα. Να ξεκινήσουμε να δούμε πως έχει κάποιος άνθρωπος, έτσι, από εσάς, να ρωτήσει κάτι σε αυτά που είπα, έτσι, ή να κάνετε κάποιες ερωτήσεις για να απαντήσουμε. Κάνω ένα refresh. Σας αγαπάω όλους να το ξέρετε. Δεν κοιτάω κανένα περίεργα. Κοιτάω το φως μέσα σας και είναι αιώνιο και μας το λιώνει. Αλλά το σημασία δεν έχει να το κοιτάω εγώ. Σημασία έχει να το βρει ο καθένας για τον εαυτό του. Και μόλις το βρει για τον εαυτό του, τότε αρχίσει να το βλέπει παντού. Έτσι. Λοιπόν, κάνω ένα refresh σελίδα να διαβάσω από εδώ, να δούμε. Και συγγνώμη αν υπερπηδάω καμία ερώτηση, γιατί καμιά φορά δεν τις βγάζει όλες τις ερωτήσεις σας, φίλοι μου, έτσι. Λοιπόν, λέει Μπουλίν, λέω εδώ πέρα. Λοιπόν, σταμάτα από ό,τι καταλαβαίνω, ο Θεός είναι ένα όν σε εξέλιξη όπως και εμείς. Γιατί συμβαίνει αυτό,
πού θέλει να φτάσει με την εξέλιξη, από πού προέρχεται όλη αυτή η ενέργεια. Σας είπα, όπως είναι το χάος, το μαύρο θα λέγαμε, το χωρίς φως, το αναμειγμένο, ξεκινάει να κάνει, θα λέγαμε, αυτό το είδος της εξέλιξης που στα μάτια μας φαίνεται εξέλιξη, η συνείδηση. Η συνείδηση τι κάνει, γυρίζει γύρω από το στατικό και μέσα στη συνείδηση εκεί πέρα αρχίζει και μορφοποιεί πραγματικότητες. Συνέχεια, αιώνια. Μόνο και μόνο για να μπορεί όλο, θα λέγαμε, το χάος να αρχίζει να το βάζει κάτω μια πραγματικότητα τάξης και μέσα αυτή την τάξη να παίζουμε πραγματικότητες. Άρα θα λέγαμε, κατά από την ανθρώπινη την έννοια, ότι όλο αυτό η εργασία είναι η ίδια κινητήριος δύναμη για να παίρνει πληροφορία και κάθε φορά φτιάχνει κάτι διαφορετικό. Το αιώνιο μπορεί αιώνια να κάνει διαφορετικές απόψεις του εαυτού του. Καταλαβαίνεις ότι αυτές οι έννοιες είναι και αφηρημένες και τώρα έτσι πολύ εύκολα σου είπα για αυτό το είδος έτσι, την εξέλιξη για να φτιάξει ένα τέμπο, θα λέγαμε, μέσα σου και ένα σχέδιο. Λοιπόν, όλη αυτή η ενέργεια δεν προέρχεται, σας είπα, ο χρόνος μας που βιώνουμε εμείς μας κάνει να το βλέπουμε έτσι. Αυτό πάντα υπήρχε και θα υπάρχει. Αλλά αφήστε με λίγο να σας κάνω τώρα μία εικόνα για να την κάνετε διαλογισμό. Φανταστείτε ένα νερό ότι έχει μία αλφα ποσότητα. Ναι. Μία αλφα ποσότητα. Ότι είναι στατικό το νερό. Ναι. Αν έχαμε μέσα σε ένα ποτήρι. Μέσα σε ένα ποτήρι ότι έχει νερό έτσι μέχρι τη μέση. Αν πιάσουμε εμείς το κουταλάκι, αρχίσουμε να το γυρίζουμε γύρω-γύρω, τι θα κάνει. Το νερό θα αλλάξει όγκο, θα γίνει σαν δίνη και ξαφνικά εμείς θα πούμε, ο χρόνος, αν είμαστε ένα σκουπιδάκι, για το σκουπιδάκι που ήταν ακίνητο εκεί, ξαφνικά γυρίζει και έχει να παίξει όλη την περιοδική κίνηση και να ανέβει όλες τις στροφές μέχρι πάνω και μετά θα λέγαμε να κάνει τον γκλουπ και να ξαναγυρίζει να μπει στο βυθό και ξανά το ίδιο, Αυτό φανταστείτε ότι είναι το σύμπαν, έτσι. Το νερό δεν άλλαξε ποτέ, το σκουπιδάκι δεν άλλαξε ποτέ. Η ποσότητα του νερού δεν άλλαξε ποτέ. Αλλά η κίνηση, ο Θεός, η κίνηση έκανε να φαίνεται όλο αυτό το πράγμα σαν ένα ταξίδι από το άχρονο και το χωρίς απόσταση. Ξαφνικά φαίνεται ένα ταξίδι που ανεβοκατεβαίνει και οι επιστήμονες λένε το σύμπαν μεγαλώνει, το σύμπαν μικραίνει, το σύμπαν το ένα, το σύμπαν το άλλο. Σας είπα, το σύμπαν δεν είναι τίποτα και δεν αλλάζει τίποτα. Όλα αυτά είναι συνειδησιακές καταστάσεις του ανθρώπου, έτσι. Λοιπόν, λέει η Ειρήνη, μα πόσο λέει, συμφωνώ. Οκ, Ειρήνη, χαίρομαι πολύ. Άμα βρεις το πόσο, γράψε μας. Όμως, να ξέρουμε και τον αριθμό. Για να δούμε αυτή η ερώτηση μέχρι πού θα σε κάνει να ψάξεις. Λοιπόν, πες απλά συμφωνώ, βρε Ειρήνη, χωρίς ερωτήματα. Πόσο ελέγξεις τα συναισθήματά σου ώστε να είσαι κύριος του εαυτού σου χωρίς να καταπιέζεις. Για να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας, φίλοι μου, πρέπει να έχουμε έρθει σε ισορροπία με το επίπεδο της φωτιάς. Στο τσάκρα, θα λέγαμε, του ηλιακού πλέγματος. Μόλις εμείς γίνουμε κύριοι του στοιχείου φωτιάς, θα ξέρουμε πώς θα μπορούμε μέσω της τριβής να κάψουμε και να καθαρίσουμε τα κατώτερα στυκτώδη, θα λέγαμε, κομμάτια μας, έτσι και ζωικά, από το καθαρό αέρα για να μπούμε στην αγάπη. Οπότε, κατά την έννοια της αγάπης, της εξατμικότητας που θα κάνουμε μέσω της τριβής, έτσι, θα μείνει κάτω-κάτω, θα λέγαμε, το χώμα και ο αέρας θα ανέβει. Οπότε, μόλις εμείς το τσάκρα του ηλιακού πνεύματος αρχίσουμε και το ενεργοποιούμε με την έννοια να συλλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε και να πάρουμε όλη την εμπειρία που χρειάζεται, αυτόματα θα μπορούμε να, σε εισαγωγικά, συνειδητοποιήσουμε τις ανώτερες συγκινήσεις από τα κατώτερα συναισθήματα. Ο άνθρωπος, όταν αρχίζει και γίνεται ενωτικός, τίποτα δεν φεύγει έξω, είπαμε. Απλά μπορεί και καταλαβαίνει, έτσι, πολύ περισσότερες απόψεις του εαυτού του, πάνω σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Έτσι, δεν έχει καμία σημασία, λοιπόν, να τα βιάζουμε, αλλά έχει σημασία να τα καταλάβουμε. Εντάξει. Τώρα, το ακριβώς πώς να είσαι κύριος και το ένα και το άλλο, ξεκίνησε, πάρ' τις εμπειρίες που χρειάζεται και σιγά σιγά, μόλις γίνεις κύριος του νερού, θα γίνεις μετά κύριος και της φωτιάς, έτσι. Γίνε κύριος της γης, γίνε κύριος του νερού, γίνε κύριος της φωτιάς και μετά τι. Ένωσε τα. Καταλαβες, μετά θα γίνει μόνο του. Όλα είναι ενώσεις. Τα τσάκρα ποτέ δεν είναι κουνταλίνι κάτι που τα ανεβάζει και μένουν ξεχωριστά. Η κουνταλίνι, λέμε ότι είναι κουνταλίνι, γιατί περνάει πολλά τα τσάκρα και τα ενώνει. Είναι ενώσεις. Και δεν είναι μόνο μια φορά. Πρέπει να ανέβουν 7 φίδια. Γιατί πρέπει να ανέβουν τα 7 επίπεδα με τα 7 υποεπίπεδα. Δηλαδή πρέπει να ενώσουμε το ένα τσάκρα με τα άλλα 6. Το καταλαβαίνετε. Είναι όλα σχέσεις. Έχω κάνει ένα βιντεάκι που σας δείχνω
εκτός το βιολογικό, θα λέγαμε έτσι, θέμα που όλοι μπορεί να καταλάβετε πάνω στο σώμα, πόση ενέργεια κάνει τη σπυροειδή κίνηση για να φτάσει στο κέντρο που λέγεται καρδιά. Αυτή είναι η συνειδητοποιημένη ενέργεια όταν ανεβάζουμε την κουνταλίνη. Δεν πάει κατακόρυφα μόνο επειδή το βλέπετε σε φυσιολογία στον άνθρωπο. Κάνει μια σπυροειδή κίνηση, ενώνει όλα τα τσάκρα, καταλαβες, όλα με όλα τα τσάκρα. Οπότε στην πραγματικότητα χρειάζεται 7 φορές να ανεβάσουμε, θα λέγαμε, τα τσάκρα. Κάθε ένα τσάκρα το ενώσουμε με τα άλλα 7. 7-7-49 είναι τα υποεπίπεδα του νου. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήστε να κάνετε ενώσεις. Δουλέψτε με την αγάπη. Η αγάπη αναβαθμίζει. Η ιδιότητα το να μπαίνουμε στην αγάπη αναβαθμίζει. Λοιπόν, γράψε ελευθερία αν με ακούσετε. Εμένα δεν μου δείχνει άλλες ερωτήσεις. Κάτσε να κάνω ένα refresh μου προς τις βγάλει. Και να απαντήσουμε καμιά ακόμα ερώτηση, φίλοι μου, γιατί έχει πάει 9 η ώρα κοντά. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, καλησπέρα Άννα, λέει ο Γιάννης, αν μπορείς μιλήσε μας για το τυχαίο και το γραφτό. Λοιπόν, το πεπρωμένον φυγήν αδύνατον. Εντάξει, πάνω το καταλάβουμε αυτό. Τις περισσότερες φορές που λέμε αλλάζει το πεπρωμένο, δεν αλλάζει το πεπρωμένο. Εμείς ακολουθούμε το πεπρωμένο και έχει κάποιες αλλαγές που υποτίθεται ότι εμείς δεν τις ξέρουμε και νομίζουμε ότι αλλάζει το πεπρωμένο. Το πεπρωμένο δεν αλλάζει. Φίλοι μου, στην πραγματικότητα, σε εκείνο το τομέα που βγαίνει το πεπρωμένο, δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση. Ελεύθερη βούληση υπάρχει μόνο στην άγνοια που νομίζει ότι ξέρει και επιλέγει. Έτσι. Αλλά τώρα μην σας χαλάσω όλο το κόνσεπτ. Εμείς, σαν άνθρωποι, θα λέγαμε σε εκείνα τα επίπεδα συνειδητότητας που έχουμε, παίζουμε την ελεύθερη βούληση. Και νομίζετε καμιά φορά ότι διαλέγετε εσείς. Δεν διαλέγετε εσείς. Στην πραγματικότητα, κάτι άλλο διαλέγει για σας, που είναι η συνειδητότητα που έχετε. Όμως, μας δίνεται εκείνη η εντύπωση ότι εμείς έχουμε κάποιο είδους ελεύθερη βούληση. Ας πάρετε το βίωμα αυτό. Πάρετε το βίωμα της ελεύθερης βούλησης. Νιώστε λοιπόν ότι εσείς οδηγείτε τον εαυτό σας. Πάρετε την ευθύνη. Και σιγά σιγά η ελεύθερη βούληση θα δείτε στην πραγματικότητα ότι θα γίνει μια κατάσταση που θα είναι η ενσωμάτωση με το όλο, το ένα, το Θεό. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς να θέλει, θα λέγαμε, η πηγή, ο Θεός. Έτσι. Δεν είμαστε ικανοί εμείς να πράξουμε χώρια του δημιουργού μας. Έτσι νομίζουμε. Όταν λοιπόν εμείς είμαστε σε αρμονία, λέμε, ω, αποφάσισα καλά. Όταν εμείς είμαστε σε δυσαρμονία με αυτό που γίνεται, γιατί για κάποιο λόγο δεν το δεχόμαστε, λέμε, α, τώρα αποφάσισα λάθος. Δεν πάει έτσι όμως, φίλοι μου, αλλά ας παίξουμε το κόνσεπτ που έχει δημιουργηθεί το ανθρώπινο να παίξει. Ευχαριστηθείτε αυτή τη φαινομενική ελεύθερη βούληση. Ευχαριστηθείτε όλα αυτά τα πράγματα με σκοπό την εμπειρία. Με σκοπό να εκδηλώνετε πάντα το αυθεντικό σας. Όχι μόνο θα μαθαίνετε πιο γρήγορα, γιατί θα ζείτε το πιο αληθινό εαυτό σας, έτσι, αλλά θα μάθετε και τον κόσμο, αυτόν που περιμένει από εσάς να βγάλει τον πραγματικό σας εαυτό για να γνωρίσει κάτι διαφορετικό. Άρα το να μην είμαστε εμείς αληθινοί και να έχουμε πει την κατάκριση και την ενοχή, καθυστερούμε ήδη την εξέλιξή μας σαν ανθρωπότητα. Ελπίζω να κατάλαβες, λέει, τι λέω, έτσι, φίλε μου. Λέει η κυρία κάτι για τις δίδυμες φλόγες. Σας είπα, παιδιά, οι δίδυμες φλόγες είναι όταν κατεβαίνει η εξέλιξη, θα λέγαμε, όπως ένας κορμός και οι ρίζες. Αναλόγως σε ποιο κομμάτι εμείς και ειδικά στο αιτιατό, θα λέγαμε, σώμα, έχουμε την ένωση από κορμό και αρχίζουμε και διακλαδωνόμαστε και έχουμε τον ίδιο κορμό ή το ίδιο κλαδί και μετά χωρίζουμε. Αυτά τα πράγματα, όταν ακολουθάμε την ίδια, θα λέγαμε, κατένθεση, είναι αυτές που λέγαμε οι δίδυμες φλόγες. Καταλαβαίνετε ότι αυτές στην πραγματικότητα είναι τόσο ομοιοκραταστικές ψυχικά που έρχονται να παίξουν πάρα πολύ, θα λέγαμε, συγκεκριμένα θέματα πάνω στον άνθρωπο, έτσι. Αν στην πραγματικότητα αυτές οι δύο δίδυμες φλόγες έρχονται σε εκείνο το σημείο να εκδηλωθούν και οι δύο, έτσι, σαν να είναι μία ψυχή, μία συγκεκριμένη ψυχή, σαν να εκδηλωθούν δύο εαυτοί σε ένα επίπεδο, τότε αυτές οι δίδυμες φλόγες, οι δύο προσωπικότητες εκείνες δηλαδή που είναι κάτω από την ίδια στιγμή, μπορεί να πέσουν στον ίδιο χωροχρόνο, τότε η μία με την άλλη, όπως είχε γίνει σε ένα έργο που λέγανε για τον Δαλάη Λάμα, μου φαίνεται, που θα εκδηλωθεί και εκδηλώθηκε και στα τρία παιδιά, τότε αυτές οι δίδυμες φλόγες με το που έρθουν σε επαφή μαζί, θα μπορέσει η μία να ολοκληρώσει, θα λέγαμε, την άλλη και να κάνει ένα άλμα στην εξέλιξή της.
Αυτό μπορεί να γίνει και σε ένα ζευγάρι, μπορεί να μην είναι και ζευγάρι όμως, έτσι. Τώρα ο κόσμος, επειδή το βλέπει μέσω του έρωτα και της πληρότητας, θέλει να φέρει, θα λέγαμε, τον άλλον κάτω από μια κατάσταση να υπάρχει το ρομαντικό και το σεξουαλικό μέσα. Το καταλαβαίνω, ναι, είναι πιο ολοκληρωμένο, αλλά ας το πω αλλιώς, αφήστε να νιώσετε με τον κάθε άνθρωπο που είσαι σε επαφή ολική και ενωτική δίδυμη φλόγα. Δεν μπορείτε κάποιον να τον πείτε ότι είναι δίδυμη φλόγα αν εσείς πρώτα δεν έχετε τη συνειδητότητα αυτή. Οπότε όσο ανεβάζετε επίπεδο, όσο ανεβάζετε συνειδητότητα, τόσο θα έρχονται δίδυμες φλόγες όταν ερωτεύεστε. Όσο εσείς δεν ανεβάζετε συνειδητότητα, θα έρχονται τυχαία πράγματα. Έτσι. Άρα λοιπόν για να αποφεληθείτε από την δίδυμη φλόγα ή τον ορισμό δίδυμης φλόγας, ανεβάστε συνείδηση, μάθετε τον εαυτό σας, αφυπνιστείτε, πιάστε και άλλα επίπεδα και μόλις φτάσετε στο ψυχικό επίπεδο, όλες θα είναι δίδυμες φλόγες που θα έρχονται σε επαφή μαζί σας και θα παίζετε ολικές, γιωμένες ενώσεις. Λοιπόν, φίλοι μου, πήγε 9 η ώρα, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για λίγο. Ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Κοινοποιήστε αυτό που έχετε να κάνετε εσείς ή να θέλετε και σας άρεσε να το προσφέρετε όπως το λάβατε και σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι, να εκδηλώνετε ενέργεια σε όλα τα επίπεδα. Εκμεταλλευτούμε και αυτό το εργαλείο που λέγεται ίντερνετ για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε από την πλευρά μας ό,τι καλύτερο μπορούμε στην εξάπλωση των δικών μας απόψεων. Ένα δικό μας κύμα που εκπέμπεται και αναλόγως βέβαια το τι αφήνει το συλλογικό, η δημοκρατία, θα αφήσει να κάνει μουσκεμα όσο κάνει μουσκεμα και άλλοι να κρατάνε ομπρέλες. Λοιπόν, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ειρήνη σε όλους.